Σε κατάληψη του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στην οδό Καρδίτσης προχώρησαν από χθες το βράδυ οι εργαζόμενοι αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή και προβλέπει την πώληση του μεγαλύτερου ποσοστού θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ. Πρόκειται για την πώληση του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι αρμόδιος για τη σύνταξη προγράμματος κατανομής και διαχείρισης ροών ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα. Θέλουν να πουλήσουν τη ΔΕΗ. Θέλουν να πουλήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού και μαζί και την περιουσία των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στη ΔΕΗ. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ήδη αντιπροσωπεία μας, αποτελούμενη από συναδέλφους του ΑΔΜΕ και του ΔΔΕ που θέλουν να τα λένε κύριοι, εμείς λέμε της ΔΕΗ, θα επισκεφθεί τους τρεις βουλευτές του νομού Λάρισας που συγκυβερνούν αυτή τη χώρα και να τους πούν ότι αν ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο να μην γυρίσουν την Τετάρτη το βράδυ, την Πέμπτη το πρωί πίσω. Κινούμαστε στη λογική του ή εμείς ή αυτοί πλέον. Δεν πάει άλλο. Μέχρι την Πέμπτη που αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου, οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι θα τελεί υποκατάληψη το κτίριο και καμία συναλλαγή δεν θα μπορεί να γίνει. Για βλάβες και έκτακτα περιστατικά έχει οριστεί προσωπικό ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να μένουμε εδώ. Καλούμε τους βουλευτές του νόμου, τον Περιφερειακό, τους δημάρχους του νομού Λάρισας, τους κοινωνικούς φορείς της πόλης, τη Δευτέρα το πρωί στις 11 η ώρα, σε κοινή σύσκεψη, εδώ στο χώρο της ΔΕΗ στη Λάρισα. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Τον εκτιμήσαν ότι η εγκατεστημένη βάση του είναι περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το την υποτιμολογήσανε, το φτάσαν στα 700. Θέλουν να τον πουλήσουν με 300 εκατομμύρια. Αν δεν είναι αυτό έγκλημα, αν δεν είναι εθνική προδοσία, τι είναι?